Γιατί να στείλουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτές τις δύο οικογένειες που με τόση μεγάλη αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν το δράμα τους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Θα καλακώσουν το εθνικό μας. Ο ελληνισμός της Βόρειου Ήπειρου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες αυτές που δοκιμαζόμαστε, όπως έχει πράξει ανά τους αιώνες, γιατί δεν έχουμε ξεχωρίσει ποτέ τις τύχες μας από τους παλαιολλήνους αγώνες. Ποτέ από τη τύχη του ελληνισμού. Στέλνουμε τη φωνή μας ενωμένη. Το μήνυμα προς όλους. Δεν πτωούμαστε. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι κοντά στα δύο παλικάρια του ελληνικού στρατού μας, του ένδοξου ελληνικού στρατού. Στις προκλήσεις που αντοπίζει ο ελληνισμός της Βόρειου Ήπειρου, αντιστεκόμαστε στο σύγχρονο φασιστικό Ισλάμ. Αδέρφια, γνωρίζουμε από φυλακίσεις, από διωγμούς, από τρομοκρατήσεις. Δεν μπόρεσαν όμως να αφαιρέσουν τις αρετές του ελληνισμού, την ελληνική ψυχή, τα ιδανικά και τις αξίες της ενορθόδοξης πίστης μας, σεβασμιότατε. Δεν ήρθα εδώ πραγματικά για να πω δύο λόγια και να εμψυχώσω τον κόσμο. Ήρθα να ακούσετε την ψυχή μας. Η πατρίδα μας η Ελλάδα πρόσφερε στους γείτονες, τώρα πια ασύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, στους διεθνείς οργανισμούς, δικαιοσύνη, γενναιοδορία και μεγαλοψυχία. Που αυτό που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες. Δυστυχώς όμως, με λύπη, εισπράττουμε μόνο αχαριστία. Η ιστορία θα μας δικαιώσει, γιατί ποτέ δεν διαλέξαμε τη λάθος πλευρά της. Πάντα τη σωστή πλευρά διαλέξαμε. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους λαούς. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι περήφανοι σαν Έλληνες. Αυτό όμως που πρέπει να εστιάζουμε και να το καταλάβουν όλοι είναι η ανδρεία των δύο αξιωματικών μας, που με ψυχραιμία και με γενναιότητα αντιμετωπίζουν την κατάσταση που βρίσκονται. Η ανδρεία είναι ο φύλακας άγγελός τους. Γι' αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση και από τη σύσσωμη πολιτική ηγεσία της Ελλάδας μας να μην αδρανήσει, να αντιμετωπίζει το θέμα με τη δέουσα προσοχή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε τα παλικάρια μας να επιστρέψουν γρήγορα στις μητέρες τους, στο κόμμα που τους γέννησε, σύντομα στα σπίτια τους. Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι αυτό που λέμε εντός εσωτερικών συνόρων, αλλά είναι οικουμενικός, γι' αυτό αδέρφια, να είστε σίγουροι, παρά τις δυσκολίες, σε αυτή τη δοκιμασία στέκεται ο οικονομικός ελληνισμός. Καλή Ανάσταση! Ευχαριστούμε και τη Βόρειο Ήπειρο που είναι εδώ κοντά μας. Ποτέ τόσο λίγοι δεν κάναν τόσα πολλά για τόσους πολλούς. Είναι αυτό που μπορούμε σήμερα να πούμε για τα παιδιά μας. Μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστί η πατρίς. Τιμής αυτούς που στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες. Σήμερα εδώ από τα ιστορικά περάσματα της πατρίδας μας με μια γόνιμη περισυλλογή μα και εθνική υπερηφάνεια στέλνουμε το δικό μας μήνυμα σεβασμού και αγάπης στα δυο παιδιά,
στους βαθμοχώρους του στρατού μας, τον υπολογαγό μηχανικού Άγγελο Μητρετώτη και στον επόπλοκία Δημήτρη Κούκιατζη. Είναι αυτοί που στην εκτέλεση του καθήκοντος, μα και υπακούοντας τον νόμο της καρδιάς τους και όχι στην ηθική της λογικής, του φόβου και της μιζέριας των κανονισμών, γράφουν τη δική τους ιστορία. Είναι αυτή η ιστορία που γράφτηκε με τη θυσία των παλικαριών της Κύπρου, την απελευθέρωση γιορτάζει μεγαλώνει ως σήμερα, των αγωνιστών του 40, του 12 και 13. Είναι αυτό το αίμα της καρδιάς που στις αυλές, στα μονοπάτια και στις καραμιές της λίμνης κυλούσε στα χρόνια του μακεδονικού αγώνα της πατρίδας μας. Και πήραν τα δυο αμούστακα παιδιά στους ώμους τους την αξιοπρέπεια μιας ολόκληρης Ευρώπης, όχι μόνο της πατρίδας μας, μιας Ευρώπης που έχει βουλιάξει στο χρώμα του χρήματος που είναι κόκκινο. Είναι αυτό των άειρων κέντρων εξουσίας, παγκόσμιας εξουσίας και διαφθοράς των διάφορων τιτλούχων ευνούχων του καρεμιού της ηθικής εξαθλίωσης, σύψης και απόρριψης. Δώσατε, παιδιά, τη δική σας σπίθα στο καμίνι του λογισμού της θυσίας και της ελπίδας. Ενώσατε όλους τους Έλληνες σε μια φωνή, αυτή που μπορεί και κρατά την πατρίδα μας όμορφη. Ποτέ δεν σκεφτήκατε πως απέναντί σας, τι κρίμα για αυτούς, βρίσκονται Σελτζούκοι που από τα βάθη της Ανατολίας δεν ξέρουμε για ποιους λόγους δικούς της η ιστορία τους έφερε να αγγίζουν τα γάργαρα νερά του αρχιπελάγους, να διαβαίνουν τα μονοπάτια της Τρίας και να μολύνουν το αίμα του Πατριάρχη. Κρατήσατε, παιδιά, έστω για λίγο, γιατί σίγουρα βαραίνει ο αγέρας της Τουρκιάς και δεν τον αντέχουμε. Κρατήσατε την αξιοπρέπειά μας, χωρίς ψιθύρους και τεριρέμ. Την αξιοπρέπεια που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας και ο στρατός μας. Την κρατάτε με τη δική σας ανδρεία και τη μαρτυρική σας σιωπή, παιδεία και κουλτούρα, που η χριστιανική πίστη με την πνευματική της ελευθερία σε έναν κόσμο παραχαρακτών κρατά και στεριώνει την πολλαπλή αγωνία του σημερινού κόσμου σε πείσμα των καιρών. Να ξέρετε, όπως και ο καθένας από εσάς, άγρυπνη της πατρίδας μας φρουρεί από τις Καστανιές του Εύρου στο νησί της Ρο, όλοι μας είμαστε μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα δίπλα σας. Μα να ξέρει, κυρίως, και το γνωρίζει ο επίβουλος και θρασίδηλος Σελτζούκος, πως η ελληνική ιστορία, παγκόσμια κοιτίδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, στις μεγάλες τις στιγμές, καθέναν μας στον βράχο αυτό που τις έταξαν οι αιώνες, τον καλεί με το δικό του όνομα, το μικρό όνομα, προσδοκώντας τη δική του θυσία στην πύρινη κολυμβήθρα των θυσιών αίματος της πατρίδας μας. Με το καλό, Άγγελε και Δημήτρη, τα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι συνάδελφοί σας να σας έχουν σύντομα κοντά τους και να γευτείτε μαζί τους το γλυκό κρασί του τόπου μας και να γιορτάσετε την Ανάσταση του Χριστού μας. Γνωρίζουμε όμως πως μαζί σας
θα κρατάτε πάντα ερμητικά κλειστά στη ζωή σας και στην καρδιά σας και που κανείς δεν θα μάθει αυτά που η ίδια σας η καρδιά έκανε να ζήσετε εκεί με την θυσιαστική σας αυτή αγάπη για το καθήκον προς την πατρίδα. Ο Αναστάς Κύριος και η υπέρμαχος στρατηγός να σας προστατεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στρατηγό τον κύριο Χριστόπουλο.